Είναι επιλογές δικές μου. Από αύριο στοδευόμαστε όλοι και όπως αντιλαμβάνεστε θα υπάρχει μια συλλογικότητα στην ενότητα των δράσεών μας. Ήθελα να καλέσω στο βήμα τον Λαβίτο Χαντακάρο. Είναι επιχειρηματίας ταξιτζής από την Αντιμάχια και από εκείνους τους ανθρώπους, τους νέους ανθρώπους που αποφάσισαν κάποια μέρα να μου πούν ότι ξέρεις κύριε Κώστα, αξίζει τον κόπο στην Αντιμάχια να μην ψάξουμε να βρούμε ανθρώπους που έχουν υπηρετήσει τα κοινά μεγάλος ηλικία, αλλά να κάνουμε ένα πείραμα και ένα σοβαρό εγχείρημα και να συνθέσουμε την παράδειξη της Αντιμάχιας και το τοπικό της Συμβούλιο με νέους ανθρώπους. Ας τον ακούσουμε λοιπόν να μας πει τις απόψεις, τις θέσεις του, τις ανησυχίες που έχουμε να τις δώσουμε. Καταρχήν θα ήθελα να σας καλημερίσω όλους. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Καϊσαρλή για την τιμή που μου έκανε να με συμπεριλάβει στο ψηφοδέλτιο του σαν τοπικό εκπρόσωπο της Αντιμάχιας, που εκεί μεγάλωσα, ανδριώθηκα, δημιούργησα οικογένεια και έφτασα τα όνειρα του παιδιού μου. Τώρα αναφορικά το τι είναι αυτό που με όθησε να συμμετάσχω στα κοινά του τόπου μας, δεν σας κρύβω τη φιλοδοξία να συμβάλλω το μέγιστο δυνατό να κάνουν τη διαφορά τους προγενέστερους με ηθικές αξίες εκπροσώπων στην ανάπτυξη της τουριστικής και γενικότερα της επιχειρηματικής δραστηριότητας του νησιού μας. Γι' αυτό να είστε σίγουροι ότι θα προκύψει με το πάντρεμα της εμπειρίας των παλαιότερων που συμπεριλαμβάνονται στο ψηφοδέλτιό μας και την όρεξη των νεοτέρων για πραγματική δουλειά που θα έχουν ως αποτέλεσμα την καλύτερη παροχή ποιότητας υπηρεσιών του Δήμου, που θα λειτουργήσουν με ηθικές αξίες ισότιμες για όλους τους πολίτες, ώστε να επανακτηθεί η σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στους πολίτες και στο Δήμο. Τώρα, αν με ρωτάτε γιατί πρέπει να ασχοληθώ με τα κοινά, οι λόγοι είναι τρεις. Γιατί έχω όρεξη για δουλειά, γιατί έχω όραμα και γιατί αγαπώ αυτόν τον τόπο και αυτόν τον νησί. Σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι πρέπει να έρθει και ένας επαρχιακός σύμβουλος, ο Σάμις ο Παρακάνος, που δραστηριοποιήθηκε και πάνω απ' όλα ξέρει να παλεύει, ξέρει να αγωνίζεται βάζοντας συγκεκριμένους τρόπους. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σε όλους. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, με ιδιαίτερη χαρά βρίσκομαι εδώ μαζί σας, μπροστά σας και σας μεταφέρω τους θερμούς χαιρετισμούς των συμπατριωτών μου της Κεφάλου και την απόλυτη πεποίθηση της εκλογικής νίκης της 7ης Νοεμβρίου. Οι περήφανοι κάτοικοι της Κεφάλου, πολλές φορές και σε κάθε εκλογική αναμέτρηση, έθελαν το μήνυμα της νίκης. Αυτό θα πράξουν και τώρα, στηρίζοντας ζωηρά και ξεκάθαρα τον επικεφαλή μας, τον άνθρωπο που μας ενώνει, τον άνθρωπο με τεράστια εμπειρία και τη γνώση που διαθέτει, τον πολύχρονο ακούραστο εργάτη της τοπικής μας κοινωνίας, με το μαχητικό ανήσυχο πνεύμα, τον Κώστα τον Καϊσαρλή. Όλοι γνωρίζουμε ότι η δημοτική μας παράταξη, Όραμα Κίνημα Πολιτών ΚΟ, προέκυψε από την αγωνία που έχουμε όλοι οι πολίτες για το μέλλον του τόπου μας. Προέκυψε από την ανάγκη να διατυπώσουμε και να διεκδικήσουμε το κοινό όραμα των ανθρώπων αυτού του τόπου. Των ανθρώπων που αγωνίζονται καθημερινά, που δημιουργούν τη δουλειά τους, την επιστήμη τους, την τέχνη τους ή ακόμα και αυτούς με τον νεανικό τους ενθουσιασμό. Κυρίως όμως προέκυψε από την αγάπη μας για τον τόπο. Στην παράταξή μας κυριαρχούν μόνο αυτά που μας ενώνουν. Είναι απολύτως σίγουρο ότι η κίνησή μας πλαισιώνεται από ενεργούς πολίτες
που ανεξάρτητα από τις ιδιαίτερες κομματικές τους επιλογές έχουν τη διάθεση της συμμετοχής, της προσφοράς και του αγώνα. Είμαστε αποφασισμένοι να εργαστούμε σκληρά και αυτό το μήνυμα πρέπει να είναι ξεκάθαρο σε όλους. Να προωθήσουμε λύσεις με προοπτική. Λύσεις με κοινωνικό περιεχόμενο, παντού, στη γειτονιά μας, στην περιοχή μας, στο Δήμο μας. Χωρίς ωραιοποίηση των πραγμάτων, χωρίς εικόνες που εντυπωσιάζουν, χωρίς λόγο που παραπλανά. Ο νέος Δήμος μας, το νησί μας, βρίσκεται σε μια αποφασιστική καμπή της ιστορίας του. Βρίσκεται ενώπιον αποφάσεων που πρόκειται να καθορίσουν το μέλλον του. Το μέλλον της κάθε περιοχής, του κάθε πολίτη, αλλά και της επόμενης γενιάς που έρχεται. Την ίδια στιγμή που ο Δήμος μας βρίσκεται μπροστά στον σύγχρονο και το μεγάλο, τα προβλήματα της καθημερινότητας συσσωρεύονται. Τραυματίζουν τη ζωή στην περιοχή μας, προσβάλλουν τους ίδιους τους κατοίκους, υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωής τους. Η κατάσταση αυτή πρέπει να αλλάξει. Μπορεί να αλλάξει. Με δήμαρχο τον Κώστα τον Καϊσερή. Είμαστε σίγουροι για αυτό. Είμαστε έτοιμοι. Και ξεκινάμε όλοι μαζί από σήμερα. Για ένα Δήμο στην υπηρεσία όλων των Δημοτών του. Για να αναγεννήσουμε την περιοχή μας, να την αποδώσουμε ξανά στους πολίτες της. Ο Κώστας ο Καϊσερλής είναι αυτός ο οποίος μπορεί να σχεδιάσει το μέλλον. Να βάλει τα στέρεα θεμέλια. Να χτίσει εκ νέου τη χαμένη εμπιστοσύνη των πολιτών. Είναι αυτός που μπορεί να επενδύσει στη νέα γενιά. Γι' αυτό το λόγο συστρατεύουμε με όλες μας τις δυνάμεις και βρίσκουμε δίπλα του. Μαζί του είμαστε υποχρεωμένοι, όλοι μαζί, να ζεστάνουμε τις ψυχές που δοκιμάζονται. Πρέπει να πετύχουμε, να κάνουμε την καθημερινότητα καλύτερη σε κάθε γειτονιά. Με τον Κώστα Καϊσερλή, η αβεβαιότητα του μέλλοντος βρίσκει επιτέλους το αντίδοτό της. Ο ρόλος του Δήμου περνά από τη γραφικότητα της αναμονής στην πρωτοπορία της δράσης, την καινοτομία, την ανθρωπιά και την ποιότητα. Όλα τα παραπάνω για μας αποτελούν την ξεκάθαρη βιώσιμη ανάπτυξη του νησιού μας. Ανάπτυξη που για μας σημαίνει έργα υποδομών, στα οποία έχουν μερίδιο όλοι οι πολίτες. Έργα και παρεμβάσεις που αντιμετωπίζουν τις καθημερινές ανάγκες των ανθρώπων, βελτιώνουν την ποιότητα ζωής τους, οδηγούν στην πρόοδο, καλλιεργούν την αλληλεγγύη και διασφαλίζουν την κοινωνική συνοχή. Φίλες και φίλοι, έχοντας ως φυξίδα την αγάπη μας για τον τόπο και ως οδηγό τον Κώστα τον Καϊσερλή, μπορούμε να τηρίζουμε με σιγουριά και ελπίδα το μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Ήθελα να καλέσω έναν συνάδελφό μου, τον Νικόλα τον Ζερβό, συνάδελφο σε κοινούς αγώνες για την ανάπτυξη του τόπου, κοινοτάρχη της κοινότητας Κεφάλου και αντιδήμαρχο σειρά ετών στο Δήμο Ερακλειδών, ο οποίος από την πρώτη στιγμή είπε ότι τώρα προς το τέλος θα πάμε μαζί για να φτιάξουμε μια καινούργια κόμμα. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί φίλες και φίλοι, μαζευτήκαμε σήμερα όλοι εδώ πέρα για να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για το νέο καλλικρατικό Δήμο της χώρας. Και σε αυτό το εγχείρημα είμαστε τυχεροί. Όχι μόνο εμείς, αλλά όλοι οι ΚΟΗ, γιατί θα έχουμε ένα νέο δήμαρχο, ένα έμπειρο πολιτικό, ένα πετυχημένο αυτοδιοικητικό, τον Κώστα Καϊσερλή. Ζούμε σε μια περίοδο ιδιαίτερα δύσκολη. Οι πολίτες προβληματισμένοι από τη δύσκολη οικονομική συγκυρία που περνάει η χώρα μας. Οι νέοι μας με αβέβαιο το μέλλον τους. Προτεραιότητά μας η αντιμετώπιση αυτής της κρίσης που περνάει η κοινωνία μας. Προσωπικά, γνωρίζοντας από τη διοίκηση και των πρώην κοινοτήτων αλλά και του Κακοδιστριακού Δήμου, πιστεύω ότι ήταν πολύ δυσκολότερο το εγχείρημα από ότι είναι ο καλλικρατικός Δήμος, διότι είχαμε να αντιμετωπίσουμε την ανυπαρξία υπηρεσιών τεχνικών και οικονομικών. Το βασικότερο λόγο που, για τον οποίο οι δημότες δεν είναι ευχαριστημένοι από τη διοίκηση των καλλικρατικών Δήμων είναι η ανυπαρξία λειτουργίας των τοπικών συμβουλίων,
Πράγμα το οποίο πιστεύω ότι αντιμετωπίζει και υπάρχει και η διάθεση και η πολιτική βούληση από τον νέο μας δήμαρχο, τον Κώστα Καϊτσερλή, να αντιμετωπίσει τη διοίκηση των